Στεναχωρέθηκε λίγο που έφυγε, γιατί ήταν πολύ συμπαθητικό όντω. Ναι. Ο Σίδωρος. Και όταν λίγο σε επικράνει ότι κάποιο φεύγει, είναι λίγο αδικία μέσα σου. Και για μένα είναι αδικία, γενικά που έφυγε κάποιο έτσι πρώτη ναι, μέρα. Μπράβο. Ναι. Ναι. Όπως θα σου πω και το άλλο, πώς γίνεται κάποιος να προλάβει να δεθεί τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Όχι, όχι δέσιμο, ρε. Φαινόταν, ρε, ήταν καλό παιδί, ρε. Ήταν καλό παιδί, δηλαδή, και ακόμα και στο σάστισμά του. Ο Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος. Ναι, εγώ τον λάτρεψα ναι, τον ναι, ακόμα και στο εγώ, σάστισμά του. Εγώ, αυτό που είπε η Σαμάνθα. Που σταθήκανε όλοι στην αδικία και να διωθήκανε σε εκείνη. Παιδιά, εγώ το είπα και μέσα. Ότι είναι, δεν ξέρω του λέω αν πρέπει να πω ότι είναι άδικο ή όχι, να, είναι ξεκάθαρα στον καθένα, είναι, αλλά είναι κρίμα που το παιδί πέρασε τέτοια ναι. ταλαιπωρία να φτάσουμε μέχρι εδώ και με την πρώτη μέρα ούτε καν να κοιμηθεί ναι. να του πούνε φεύγεις. Και αγωνίστηκε με μια πολύ σκληρή και δυνατή παίκτρια. Θα ξανάρθω βρε, θα ξανάρθω. Πάντως, αντικειμενικά, ναι. αυτό είναι το αντικειμενικά, παιχνίδι. Αυτό είναι το αυτό παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πρέπει να συμβιβαστούμε, πρέπει να προσαρμοστούμε. Τα παιχνίδι. Ξέραμε. Και εγώ θα ανταγωνιστώ την Ευδοκία και η Ευδοκία εννοείται. Εμένα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι η Ευδοκία έχει περισσότερες δυνάμεις από εμένα. Θες να σου πω κάτι. Με τον Ισίδωρο θα μπορεί έκανα περισσότερη στιγμή... παρέα από ό,τι θα κάνω με την Ευδοκία. Και της το λέω και τώρα ευθέως. Μα παιδιά, αλλά αυτό δεν που ταιριάζουμε έγινε όλοι με όλους. Ήταν εντελώς αξιοκρατικό και δίκαιο. Ναι, τι ναι, να, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιον γουστάρεις, κόσμε μου, όλους να μας γουστάρεις. Το καλό είναι να είμαστε αγαπημένοι και να περνάμε καλά και όσο μπορούμε να έχουμε ψυχολογία όλοι μαζί για να τα πάμε όλοι μαζί όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Εντάξει, μην... είναι δύσκολο. Μην κοροϊδευόμαστε. Δύσκολο είναι. Είμαστε είναι και δύσκολο στην αρχή. Να μην τσακωθούμε. Είμαστε και στην αρχή. Οκ, δηλαδή, okay, μην παριστάνουμε τώρα το μικρό σπίτι στο λίγο υπάδι. Ναι, θα ναι, τσακωθούμε ναι. γιατί σε δύο μέρες θα πεινάσουμε. Σε δύο μέρες θα πεινάμε και οι δύο και θα κερδίσεις και θα είσαι πορμένο και θα πεις yes και θα σου πω καλά πώς κάνεις έτσι ξέρω εγώ. Οπότε... Το πάνε φυρί-φυρί για καυγά αυτή εκεί μέσα όμως τώρα, ε. Εκεί θα ήμουν η ψυχή της παρέας. Θα μιλούσα τώρα με τα παιδιά, θα γελούσα, θα μαγειρεύαμε και είμαι εδώ μέσα σαν τον Tom Hanks. Στο ναυάγιο θυμάσαι που είχε ναυαγίσει κάποτε και ήταν μόνος του για χρόνια σε ένα νησί που ήτανε. Πω, θα αρχίσω να μιλάω στο τέλος. Με τα ποτήρια και τα πιάτα. Σκέφτομαι πολύ όμως όταν είμαι μόνος μου και δεν έχω κάποιους άλλους να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, σκέφτομαι πολύ. Και όταν σκέφτεσαι πολύ, θα σκεφτείς και αρνητικά. Εκεί στα αρνητικά πέφτω. Στα θετικά ανεβαίνω. Μια γελάω, μια κλαίω. Όχι, δεν θέλω να κλάψω. Αν και είμαι ευσυγκίνητος. Θέλω, ρε παιδί μου, αστεία γεγονότα, καταστάσεις. Να γελάω και να σχολιάζω και να με σχολιάζουνε.